Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Δύο νεκρόσι εν το άφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχάς. Αγγέλους εσύ λειτουργούντας ιερότατε, δόξα τους εδοξάς αντί Χριστό, δόξα τους στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι δήμον πασινιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως Θείος Διάκονος της Εκκλησίας Χριστού, ως Υιός διήγαγε στα προς Θεών και επίστος, και ήθλησας άριστα, σίγαρεν το πελάγι των ποικίλων αγώνων, έφλεος ανεδείχθης, παμακάριστα έφλε, και νυν προσλημένας ημάς Θείους κυβέρνησον. Και νίκαια οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, μετεμορφώθησε τώρα Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύνατο, λάμψον και η μύτη της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σύ. Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθώ, Κυρία Λαϊσού, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της, Κυρία Λαϊσού, υπεραγία Θεοτόκες ως ανημά, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ως Φοίνιξ αντιθώς, σοι υπάρχεις μακάρ, των χρόνων το πύρι, μη βλαστείς θαυμασίως, ως κέρδος δε δίθησας, εν και κύρα μακάριε, της εις θαυμασί ψυχήν ημών περισκέπων, ο νεκρός αν μεν εμπνούν ζωή προς ενέγκα σπυρίδων να ύμνηστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νίκαια οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εορτή υπέραμπρωση του Δεσπότου, ήλθε δευτεράπαντες επί τόν ειν ο αίρος, προκαθαρθέντες ανέρθωμεν το θαυμαρίο Χριστόν εποψόμενοι. Δοχείων καθαρών της του Πνεύματος εγκλής, παμάκαρα λίθος, ανεδείχθης και πάσαν, εθρών την ομότητα, ορατώντε κατέθραυσας, οθενά απαντάς τους των θαυμάτων τη μνήμη, εκτελούντας σου, ας εις εθρών εμπειρίας, σώζε πανθαύμαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νικία οίκης τους αιώνας των αιώνων να μην. Ομότιμος Λόγος, Πατρί και Πνεύματι, σεργώθης εκ Παρθένου η σωτηρία νήμων, ανεστράφη της εγγύ καθά περιέγραπτε, και ανελθώνε το θαύος, η προκρήτης μαθήτας, εν δόξος μετεμορφώθη, διό υπνούμεν αυτού την Θεία και Παναγία συγκατάβαση. Εορτάζομαι εφεδρός θείων ποιμένα και σεπτών Άγιης ημέρων χαράν των Ορθοδόξων ο χορός απαλλάχθης παραδόξος εκ των κινδύνων.
Κάλετε λαμπρός, πολύ σκεργύρας και σκυρτά, κομπάζουσα σεμνός του ιεράρχου τεσλητές και προσιώντες χέρους ικαμάτων και νοσημάτων και συμφορών λαρνακή. Θεία ετισοπούντες, θεία θαυμάτων τη λύτρωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λίγνων άσβεστον η Εκκλησία λιθοντήμιον των Κυρκυραίων, πόλης Παμάρχας Πυρίδων εδέξοντο, και διάβγασε Συρίου λαμπρότερων, λατών απίστων απίμνηνα σώματα, αξιάγαστε Χριστόν τον Θεό νικέτευε, ρίσεστε ημίν το μέγα Ελέησο με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου. Εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισό με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίσας. Όπως άδικε ο Θεός εν τη λόγη και νικήσε το κρίνεστε σε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίας εκείσε με η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εντύλωσαν. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόσεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλειψω. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα έφυδες εγγένισο εν της εγκάτησου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην ανταλέλεις απ' εμώ. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό μου. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενετσή σου. Ό,τι θέλεις ας σε ανέδωκα ολοκαυτώματα ούτε και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα τετριμένο, καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσεις επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και ελέησον ημά. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόνσε την ημών ακαταμάχη των δύναμη καθηκετεύω πάνω σου ακμολυνθείς από πονηρές διενείες. Απόσμησου καρδία νημός ημνήσουσε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν πάντας πιστής σε βοηθόνα προσμάχητον και ακουστά την εκτίμηθα και φρονάμαχα. Και πρέσβε σπυρίδων θερμότητα των όθων σε αξίως γεραίρομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι θαύματος ον Ικέργιο ατι θαύμα και Ισμαηλίτη βλέπουσον στους ψαλμών παράλληλα. Κακώς δε πλεελημένων του ξύφτης πρεσβείας σου εξιάγαστα και νικ και έξω μας τον αμήν. Μόνοι Θεόν πάση των όντων απόρριτων, συγχωρητών γενόμενων διαγαθότητα απ' εκείς ασχόρητων έτσι εσωθήνε τους εμπίστη και πόθων υμνούντας σε. Άγιε Θεό πρέσβε ημών, θυρώσω και την φύση μεταπίσης, μενίας θελετούν τα θέλω λυτρώσε. Θηρία δε της άγαρ, μην απεκρούς εγμαλωσίας δε, και επικρού θανάτους απροσκαλούμενος δια σας. Άγιε Θεό πρέσβε ημών, εμπότες εγινώσκω με βεργέτη, της θαύμας σε Άγιε, αφορώντας τα φύλλα δε. Εφορμήσαν τον βαρβάρο, κατεσχυνόμενο έφυγα νημίζε σε πάτερ μπροστά την κυρία του Δόξα Πατρίκη και Πνεύματι. Πυλώνω από σου εις δεξιά σου, τους πλώσετος των άνθρωπων επενόης. Τριμόρφω αγαλαΐας, το ενιαίο συνόδος του Θεού των Ιων, και ο κτίσμας η Ορθοδόξα και εις γυνήγη συνοθρομή, τα πάθη μου ψυχών μου και σωμάτων, οι άντρες που ανήμητοι και παθήσεις τα στρίβους, κατεβόδες τα σφαίρου σας, προς την απόλαυση και τριφή την άρθη γενόλεθρα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, σκύρθησε το μισθόν ηγορή και βοήσε τη γη πάσα και ουρανή φρενέστουσαν. Σκύνος γαρ του Άγιο του Ιεράρου χαρίστε τη προστρέφουσα πίστη φωτισμών και αντίληψη. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ο Αβραάμ λειτουργό των Αγγέλων ελόγιστε, αλλά συ θαυμάσαι του Αγγέλου του Λειτουργή έσχαινε λυτέ, και όμω σκύνο για τον Αγγέλων ομοδιέτου. Γέγονα πάνω σου, δόξα Πατρίκη, ο Γεγείο Πνεύματι, που και ευδοκίνη τη δυνάμει ύπου και άρθρο θαυμαστό, δύο κύριο των δυνάμεων επισκοπημένου σε αυτό το όνομα, δύο κέσου εν συμπίνη σου άγιε, και νυν και έκυσο ένα στον αιώνα μην, ελέησον ελίμονο λόγου λογεύτρια, τον αν λέει ελίμονα και το ελέωσον άδειξον, εμ' αυτόν αθπίσαντα.
Ω τα συντολά του δεσπότου, πάσα σε μελή συντάγια του Θεοπρέσβε περιμών, ο Μόησε ενορθούμενο γύρε επί το ύψη, παν στρατή το αμαλή κατετρόπου, εν σύνδε το ιδίου βραχίων υπλήθου Ισμαήλ κατεδάφησε και των σών λαών σπίριδων διέσουσε. Άγια του Θεοπρέσβε περιμών ο Ισραήλ, την ερυθρά να βρόχο διαβεύγει που τα μου δενάματα σύ απεξήρανε, την προσευχή σου όρου υπερβαίνουν τη φύσεω, όθεν έδραμε σε νίκμη τη πω υπολή θαύμαστε, δόξα πατρίκι, όγια και πνεύματι, θαύματουργών κατήγαγε όμω τη ασυρασία, την στηροθήσα μου καρποφόρου να αναδεικνύουν την ψυχή μου διψώσα να αναψύξουν, τη δρόσου τη χάρτο και έθελη των ερετών λιμών ανάδεξων και νικήξων στον αναμή, τη εισέκτου βοηθό παρθένε, και συνεργίε μάτρε ο πόνο και νοσοκόπου των ανθρώπων ο υδρόσου μόχθο, και ο σύμπα αγων ανίσχυρο όθεν υποθούντι, σωθήνε συνέργησον. Άγια του Θεού πρέσβη περιμόν επί σύ καταφεύγομεν πάνσοφε, την ακαταμάχη των τη βοηθεία σου επικαλούμενη δύναμη, εξ εχθρών ημά πανδύων και κινδύνων διάσωσον. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόνεν τον άωσο το σκήνο σου σέβοντες, των θαυμάτων των σών επιπλάμεθα και επί σε καταφεύγονται στα σιάσεις των ψυχών και των σωμάτων λαμβάνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματα. Τους σοφούς εν οικία κατέπτυξας και Ισμαηλίτας εν κερκύρα κατέθραψας. Εν ξηρά και υγρά συνετρίβησαν και τραυματία αθλίωσε γένοντο και νύν και έχει ψυχόν στον αιώνα μην την πολύ μου γινώσκης ασθένεια. Και την ραθυμίαν επίστασε δέσποινα, ως είδας αυτή σώσον με και εκπυρός της γεέννης με λύτρωσε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, είστε σε εμείς ανατήθη ψυχή σου θαλμούς πάτερ και ανέντησας. Προσεύχομαι την καρδιά σου βοήθειον πρόφθασον σοφέ ιεράρχα και ευόδος του τρίβους μου διαβιβάσεις προς λήξην ουράνιον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, νεκράνη η ζωή είναι ξύπνο ενέγκομεν με τεξουσίας και η οβόλων μη πτωούμενος εκ βίου φέρεσαι στάνω των όφιν πάνσοφε παλαμνιαίων, δύο εν τούτο εγνώστη σου λαμπροτέρα χρυσίου διάθεση, δόξα πατρική και γεωπνεύματι, αθώος χρυσή καθαρώσε σου σοφέ τη διανία, ανελήλθες εις όρος Κυρίου και έστεις εν τόπο Αγίου της Αήλης Ιεραρχίας, συναυλιζόμενος πάνσοφε θανάτου ενδρυφών μακαριότητα και νυν και εξών εστερών αμήν, ερήσου η μάσχα τα κρίσεως δημής αμπλακημάτων και την αρχαίαν λύπην έλυσες, τον πρωτοπλάστον πανίμνη των δημιουργών των απάντων, υπερφύσιν και ίσεσα, δύο αξίως υπίστηση μακαρίζομαι. Άγιο Θεό πρέσβη, περιμονώ σου σε μισή άδευση ανία. Φύση χάρη φτιάξε πάνω από τον εσυμπάθητο και τη ζωή μου προ σωτηρία οδήγησον. Είναι ακράδο στι ζωέ που λέγεται πάντα τέρμα κυρίω των κύριων. Άγιο Θεό πρέσβη, περιμονώ φάση των αφρικτών. Κατέχονε επεφάνιση, ολαφίλη σε είδη σταρατάγει δυνάμει. Ουρανίο που μακάρισε δε πιστό διέσαι ο ψάλο που λέγεται πάντα έργα κυρίω των κύριων. Δόξα πατρίγιο και πνεύμα τιμή του Χριστού υπάρχουν θεοφόρε ερετικών με ανέτρεψε αφόβο των άθεων τη τριάδα τη αυγάδου. Είναι ορθοδόξη δίδαξη ενότητα κραβάζει. Ευλογείται πάντα τα έργα κυρίω των κύριων. Κοινή και ίσω στην αμήν ύψον θεών σαρκή αποτεκούσα από κοπρίε με ανύψωσε παθών των θλιβόντων με και δεινό όλων των χεύσεων τα ταστείε κατά πλούτσων πάναγνε αρετέ με όπω ημουνό εσωσόμενο. Άγιο του πρεσβερμόν αξίου γερέρισε, η συμπίμνη ήδη με λιταρθή θανάτου λοιμού πολέμουτε και των δεινών περιστάσεων όθεν ανακράζηση το αυτή φύλακη ένωση ευχαριστήριο λέμε προφανώ αναθέμουσα. Άγιο του πρεσβερμόν. Αμήν τη ευγεία σα πρόω Χριστό και δίκαιο ορφανό ευεργέ, λιμήν τη πλέον συνδεωμένη επίκορη και παλαιωμένο τελείτων, σπυρίδων παθαύμαστε και θλίβων παράκτο ξεπατρίγιο πνεύματι. Ανάρχο γεννήσεων τα ιών όμω συναίδιων, εκπαριστών τα πνεύμα μην εγνώρισε, τη συνσκότη διακειμένη αγνωσία σε ευμαχάστε, διό μα σε σπυρίδων που αμακαρίζουμε. Και νύν και εξόρε στον αμήν χαρά στην καρδία που θα νομίτων, πλήρωσαν η χαρά δεξαμένη, εν την ιδίη σου φώτησε να βγει τη ψυχή με την πόρωση. Ζώφο κρατουμένης, πολλών παραπτώσεων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και διελέησον αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε Λέησον. Παναγία Σακράντου, υπερβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν στη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Λέησον. Ότι εσύ, ότι βλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία, και δύναμη και η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν λίγνον άσβεστον η Εκκλησία, λίθον τίμιον των κερκυραίων, πόλης παμάκα σπυρίδων εδέξατο και διαυγάς ασυλίου λαμπρότερων,
τα των απίστων απίβλησε σώματα, αξιάγαστε Χριστόν των Θεών νικέτευε, δωρήσαστε ημί το Θείον έλεος. Δόξα Πατρί, Κύριο Γεγιο Πνεύματι, τους νόμους του Χριστού εγχειρζή περιφέρον, επέστης εχών της εχθρήσης τα δύο, αυτοκλήτας παρήμι, εν αθλήσων θερότατα, ο θεκλίνας ο περιχαρός των αθήναν, υποδέδεξε την εκδομήτη του ψήφου, τέλεσε στον δρόμο σου. Και νικαία οίκη του αιώνα των αιώνων, να μην τη απροσίτω Ιησού, δόξη του Θείου σου φωτός, μεταμορφούμενος της εις έλαμψας της μαθητές, ο Ιωάννη και Πέτρο και Ιακώβο, εξέστησας αυτούς τη Θεία Χάρη, τη φωνή γαρπατρικής αγαπητών σε Υιών, τους μαρτύρους εις οικούων και είδων, της του προσωπού σου δόξαν φρικτή. Σωτήρω πάντας θέλων σωθήνε, φώτισον τα σπιτάσιμο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν κρίσαι αυτούς και αλλιώς και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα. Συ Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το της κετγύρας νυν προμάχω υπανοίγομεν, ως τροπεούχο νικητήτε αισθητήρια. Ανακράοντας οι δούλους θεοφόρες, ή το έχουν οι ίδιοι συμπάθων, εκ βαρβάρων ασπυρίδων περιφρούρησαν, τους κραυγάζοντα χέρις πάτερα ήτητε. Χέρις πάτερα ήτητε. Άγγελον η κέρκυρα υπεδέξε το πάτερ σώματος ον ιεράρχα θείων, εν δε τη υποστάσεις αρκώς αθανατούμενον σε θαυμαστός, βλέπωσα εξίσθετο και ήθετο βοώσα προς τη αυτά. Χέρις αδάμας εκκλησίες, Ιέσου έλες ευσεβίες, χέρις οι αργύρες θεοφρούρη τον δίχως, χέρι πολεμμένων κρατεώτα τον ξύφος, χέρι Ανδρία θεότερνων άγαλμα, χέρι Σοφροσύνης ουρανός τον έρισμα, χέρι Ορθοδοξίας αδιάστητο στήλος, χέρι Χριστού γνησιώτος φίλος, χέρι καμεπρακτικής εμπειρίας, χέρι λαμπτήρευσεβούς θεωρίας, χέρι των θηρίων ορατών καθαρέτης, χέρι των θηρίων αοράτων αλλής, χέρι Πάτερα ήτη. Χέρι Πάτερα ήτητε. Η ενδεκάτη του αυτού μηνός, την ανάμνηση εορτάζουμε του εν κερκύρη υπερφυούς, κατά αγαρινών θαύματος του εν αγής πατρασμός Σπυρίδωνος Θαυματουργού, έριξε πέντε στρατιάς αλλοφύλων, πόλην τέσσε κερκύρας ο προστάτης. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος έφερε του διακόνου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και περικαλούς οίκου και θείου νότης παραγίας της ποιητής μου Θεοτόκου της Ελεούσης. Τι αυτή η μέρα, διήγησης περί της χειροποίητου εικόνας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Τι αυτή η μέρα άθλησε τον Αγίο Μαρτύρ Νεοφύτου Γαΐου Γαϊανού, Ζήνωνος Μάρκου και Μακάριου. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το εξαέρω οίκο των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού εν της Αρίου. Τι αυτή η μέρα όσοι σπασαρίων εν ειρήντερη, τι αυτή η μέρα όσοι νύφων, ο εν τη κατά τον άθο κοινοβιακή μονή του Αγίου Διονυσίου Σχίσας, πηγαινόμενος πατριάς Κωνσταντίνου Πόλος εν ειρήνη τελείωτε. Τες αυτόν Αγίες σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Σταυρών χαραξασμός εις επευθείος ραβδόν, την ερυθράν διέται με το Ισραήλ πεζεύσαντη, επιστρεπτικός φαραώ της άρμας υγρωτήσε σύνωσε επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων διό Χριστό ασωμέν
το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Άρθος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα, της θυρεύους ιδε πρώην εκκλησίαν ειν εξήνθησε ξύλων σταυρού. Εις κράτος και στερέωμα, εις Αγίων Κύριε της οικονομίας των μυστηρίων, κατενόησα τα έργα σου και δόξασα σου την θεότητα. Ο τρεις μακαρίς των ξύλων ενώεταθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, δύο πέπτο και ένα ξύλο απατήσας, το εν σιδελεαστής Θεό το προσπαγέντης αρχή, το παρέχοντι την ειρήνη τες ψυχές ημών. Να τι ο θυρός εμπράγνης, παλάμας Ιωνας τα προειδός διεκπετάσας, το σωτήριο πάθος προδιετύπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκτής την υπερκοσμίων Ανάσταση υπεζωγράφησε, τους αρχιπροσπαγέντος Χριστού το Θεό και τριήμερο εγέρση τον κόσμον φωτίσαντο. Έκνον πρόσταγμα τυράννου δισεβούς, λαούς εκλώνησε πνέων απειλής και δυσφημίας Θεός τύχους. Όμως τρεις παιδες που και δημάτωσε θυμός θηριωδήσου πυρ βρωμίων, αλλά αντιχούντι δροσοβόλο πνεύματι πύρι συνόντες εψάλλων, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Ενόμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ευλογείτε παιδες της Τριάδος εις αριθμοί δημιούργων Πατέρα Θεών, υμνείτε των συγκαταβάντα λόγων και το πύρις ρώσων μεταπίσαντα, και υπερήψούτε το πάση ζωή παρέχον Πνεύμα Παναγίων εις τους αιώνα. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Τι επέβλεψεν ημί την ταπείνωση της δούλης αυτής, δούγαρα από τον ίν μακαρίους είμαι πας έγενε, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσης μεγαλεί ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού,
έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβωμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, μηνώντας ενέπισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσον, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβεται εις ελπίδος αυτού μνη στην ελέους και θα σεράλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν τα χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Μυστικός η Θεοτόκε παράδεισος, Αγέων γήθος βλαστήσας σαν Χριστόν, η φούτο του Σταυρού ζωή φόρων εν γη, πεφιδούργητε δέντρων διούνιν υψουμένου, προσκυνούντες αυτόν σε μεγαλύνομεν. Ο διαφράσεως το γέννη προσγενόμενος άνθρωπος, δια Σταυρού κατήρχητε σήμερον, της γαρ προμήτωρος υπαγγένης κατάρα διαλέλητε, το βλάστο της αγνής θεομήτωρος υπάσε εδυνάμεις των ουρανών μεγαλύνωση. Αξίων εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Πανεγίας ακράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτός και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σένου σε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ενάς μας οι κεραίροντες, ευθύμος ευθυμούμεν σου, θαυμάτων Πατέρ τη μνήμη, Σπυρίδων νυν ιεράρχαν, πνευματικός γεγηθώτες, των χερδεούν βόμενση, των κερκυραίων σύλλογος, ημάς γαρέσωσας πάντας, εκ των βαρβαρών τρισμάκα. Λαμπωμένος αθλοφόρε, τον εκτελούντον με μνήσω, την φωτοφόρο μνήμη σου, και σε τιμών τον Άγιε, ως του Χριστού μυστηρίων, διάκονον μάρτης εύλε. Ως αναλύον των λόγιων, φωτός Πατρός αγεννήτου, εν το φανέντι φωτίσου, σήμερον εν θαυμωρίον, φως είδομεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύμα, φωταγωγούν πάσαν κτήσιν. Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες ενθάδε, γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ εγγέ Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού κερίσε των αιωνίων βασάνο. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Χρυσοπλοκόθωτε πύργε και δώδεκα τείχε πόλης, ηλίος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως ακατανόη θαύμα. Χαλουχίστον δεσπότη. Εν ήθε
δυνάμεις αυτό, συ πρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό, και το είδωρ τον υπεράνω τον ουρανό. Ενεστάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησα, Αυτός ενετήλατο και χτίσισα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριο εκτικής δράκοντε σε πάση άφηση, πυρ γάλαζας ιό κρίσταλο, πρέμα καταιγίδος θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα στη βουνή, ξύλα, καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και ταπεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές γης. Νεανίσι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάσης ο ζήτης αυτού, της Ιης Ιδραή λαών εγγύζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντι αυτό, και η Σιώνα γαλλιάς επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού, εχωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίω, ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραίσθε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτό. Και υψώσει του Θεού εντολάρικη αυτό και ροφέ δίσομοι εν τεσσερσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθρες ελεγμίου εν τη λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξου αυτών εχειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραφτο δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού. Εν είτε το Θεό εν της Αγής αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, χέρι σωτριμηθούντος ποιμή, τη καρδία καθαρός και θερμότατος, χερσίδε αθωτάτες, όρος προφθάσας Θεού και τοποθείο μακαρέστησας, σ' αυτόν ακυλίδω τον αρετόν εκ θησαυρίσμα ιεραρχίας, οραϊσμένον σε μνότητη και την αρητόν, απολαύσε λαγότητα, παμάγκα ρηξίωσε, σπυρίδων σεβασμίε, συνδιετία να σωμάτιστε σε ευχές μενουν Άγιε, Χριστόν εκ δυσόπι της υμνούσης εδωθήνε, χαρήν και λέω. Είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, χέρις ατριμηθώντας ποιμήν, ότι καρδία καθαρός και θερμότατος, χέρις ιδέα θωτάτες, όρος προθάσας Θεού και εν τόπο θείο μακαρέστησας. Αυτόν ακυλίδω τον αρετόν εκ θησαυρίσμα ιεραρχίας, οραϊσμένον σε μνοτητή και την αρητόν, απολαύσε λαμπρότητα, παμάκα ρηξίωσε, σπυρίδων σεβασμίε, συνδιέταν σωμάτιστε σε ευχές μένουν Άγιε, Χριστόν εκ θησόπι της υμνώσης εδωθήνε, χαρήν και λεό. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ,
ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, στήλος της Εκκλησίας φανής, τους την Τριάδα σεβός αθετήσαντας, βάλω Πνεύματος τη δυνάμει και κατεσχήνας αυτούς ευσεβίας τρόπους ανεκήρυξας και ρίψας των Άριων της ιδίστες πείσμασι κατεπατήσας ως κοπρίαν και βορβορών και εξέστησας της οικίσου θαύμασι όθεν και δογμάτισας Τριάδα μεν σεβέστε και τροπεούχος εφάνης τος ο δεσπότη δε γνήσιος αυτόν οντισόπιν τες ψυχές ημών δοθήνε το θείον έλεο. Νείτε αυτόν εγκυμβάλλης ευχής, νείτε αυτόν εγκυμβάλλης αλλαλάγου, πάσα πνοή ενεσάτω των Κυριών, χέρις ότις κερκύρας φωστήρ, προστάτης Θείος ιατρός και δίδασκαλος, ο λύκος εκ μέσου υπέψας, τόσον προβάτων σαφέ, ως φρούρος ποιμνίου αληθέστατος, τη μάνδρα τη ρίσα σου, ανεπίβοτον έθνεσή, της αλλοκότης, κρατεώς εις της αμένος, κακοδοξούντα σου, αποσυσάμενος, ο μαγαρτό ακίμητον και λίχνος και όμενος, ταυτής πυρίδων υπάρχεις, καταφυγή και αντίληψης, μη πάυση φυλάτη, εξ εχθρών ημάς παντίον, τους ανυμνούντας ε. Και νίκες
τον Πέτρο και Ιάκωβον και Ιωάννη. Ισόρασι ψήλων την δέησιν ημών ο καθημένος εκ δεξιών του Πατρός χαιρέησον ημάς. Της ημώνας Αγίας ημώνας Κυρίας Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεό Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλαγήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Καταξίωσε Κύριε τη μέρα αυτή, αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών,
γένετο και δεν δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου εφήμας, καθα περιποίησαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίωσε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέκατε φύγων, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρέσει πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φω. Παράτηνον το ελαιός σου της γινώσκουσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Υπέρ της
άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίσθηνή μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Αγία με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμβάνω πάσα στα ανταπόδοσης αφού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σενομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρωμένον εχθρό στη ζωή σου, του στεφανώντα εν ελέη και η κτηρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινίστησε θέος αετού η νεότη σου. Ιόν ελέημος είναι ο Κύριος, κρίμα πάση της οδηγουμένη. Γνώρισε τους οδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και έλεη μόνο Κύριος, μακρόν θυμός και πολύ έλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημί, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτού. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ από της μόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ηκτήρη πατήριος οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτού ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνείς διοδηχώσες με. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτόν και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά.
Κύριος, εν τα ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Δοχείτε τον Κύριο πάντες οι αγγελοί αυτού, δυνατοί σκύπιοντες των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού, ευλογητός η Κύριε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν εμάς ο Θεός της η χάριτη. Η ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι εν η ψυχή μου των Κύριων εν εσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Μη πεποίθατε πάρχοντας επίους ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξαλέψετε το πνεύμα αυτό και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάρια σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίσα του επικύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη τη θάλασσα και πάντα τα εναυτή. Φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδών το τροφήν της πεινώσης. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριον σοφή τυφλούς. Κύριος ανορθή κατεραμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσε τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σίωνης γενναία και γενναία. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογέννησιας και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος, διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και Αϊ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατο πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Περαγία Θεοτόκες ως ενεγείων. Μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεήθησονται. Θυρός και τη φύση μεταβήσας, παινίας των έτουντα θέλων λυτρώσε, θηρία το της άγαρνη να πεκρούσω, εκμαλωσίας δε και πικρού θανάτου, τους επροσκαλωμένους διέσουσα. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεόν έσωσε. Κόψονται εν πόντος εγινός χαμένε ευεργέτη της θαύμασης εις Άγιε αφορώντες τα φύλλα δε φορμίσοντα των βαρβάρων κατεσχυνόμενα έφυγον ημείς δε σε πάντα μπροστά την κηρύττωμε. Μακάρι ρινοποί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται πυλών από σφίξε στη δεξιά σου του πλάσαντος των άνθρωπων επενόης, τριμόρφου Αγλαΐας το ενιαίον, σύνοδος δε Θεών των Υιών και ο κτίσμα όσοι Ορθοδόξα σε κήρυξε. Μακάρι διωγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών, τα πάθη των ψυχών ημών και σωμάτων, η άτρευσον πανύμνηται και βαδίζει. Τα στρίβους κατεβόδωσον τα σφαιρώσας, προς την απόλαυση και τρίφην την άρευσον και ανόλεθρο. Μακάρι εστέ όταν ειδήσουσιν ημάς και διώξωση, και ύποση παν πονηρονήμα καθήμων, ψευδόμενη ένε και νέμον, επί σε καταφεύγομαι πάσοφε την ακαταμάχητον της βοηθείας σου, επικαλούμενη δύναμη, εξεχρόν ημάς παντίον και κινδύνων διώσου σου. Χαίρετε και αγαλιάσετε ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, εν το ναό σου το σκήνος σου σέβοντες, των θαυμάτων το σώνε επιβλάμεθα και επί σε καταφεύγοντες, ασιάσεις των ψυχών και των σωμάτων λαμβάνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, θαυματούργων κατήγαγες, τους σοφούς εν νικαία κατέπτυξας και Ισμαηλίτες εν Κερκύρα κατέθραυσας. Εν ξηρά και υγρά συνετρίβησαν και τραυματία αθλίως εγενόντο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην την πόλη μου γινός κι εις ασθένεια και την αθυμία ανεπίστα σε δεσποινά ως είδες αυτή σώσον με και εκπήρως γέννης με ενήθρωσε. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυμάτουργο Θεοφόρε. Σπυρίδων πατήριμων, δύο νεκρά εν τάφο προσφώνη και όφινη θυσούν μετέβαλε. Και το μέλπιν τα αγία σου εύχα. Αγγέλουσε και συλλητούργο. Ιερότατε, δόξα τους εδόξας αντίχριστο, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεργόν τη δήμον, ασυνιάματα, αντί.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέψομεν Χριστό. Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμακο και θαυματουργό Θεοφόρε. Σπυρίδων πατήριμων. Δύο νεκρά σι εντάφο προσφωνή και όφινη κρυσούρ μετέβαλε. Και εν το μέλπιτα Αγία σου εύχα. Αγγέλου έσχεση λειτουργούντα. Ιερότατε, δόξα τους εδοξάς αντί Χριστό, δόξα τους εθαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη Δία σου, πασινιάματα. Ως Θείος Διάκονος της Εκκλησίας Χριστού, ως Υιός διηγαγέστας προς Θεόν και πιστός και ήθλησας άριστα σιγάρεν το πελάγι των ποικίλων αγώνων εύπλος ανεδείχθης παμακάριστε έπλε και νυν προσλημένα σήμας Θείους κυβέρνησον. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσω το λόγο τη ταπεινώση τα ύψηλα τη πτωχία τα πλούσια Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα συχάσιμο. Μετεμορφώθης εν τόρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύνατο, λάμψον και η μύτη αμαρτωλής, το φως σου το ιδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ισιδώρων διάδα την αγιόλεκτον εγκομιάσω με πόθο Λυκαβηττού εντρίμης και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν κράζοντες κοιού αρίστες και του όρου σηκίστα φωσφόρε του πυλουσίου αμφωπίστους ουρανώθεν επευλογείτε και στηρίζετε. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων όσουν λιέου καθήλε στην έπαρση εντός τα δύο θαρήνας τον έστωρα ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε δωρήσαστε ημί το μέγα έλεο. Ουράνιον εφήμνιον εγγυτελείτε λαμπρός επίγειον πανήγυριν
την εορτάζει φέδρος αγγέλων πολίτευμα. Άνωθεν υμνοδίες εφημώσει τους άθλους, κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξαν. Ειν εύρες πόνης και άθλης της εις φανούρι ένδοξε. Σου την κλίση κατάλληλον εργασαμέν υφερόνιμε, την ομονίμων σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν βροχέ ισιώματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Απόστολε Άγιε Ιούδα Θαδέν, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν άπτεσμα των άφεσιν παρασκήτες τυχές ημών. Αθλοφόρε Άγιε και η αμαντική παντελεήμον, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν άπτεσμα των άφεσιν παρασκήτες ψυχές ημών. Ως τον εκμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα συχάσιμον. Τον ουρανίον στρατιών αρχιστράτηγη, δισοβούμενη μας η μίση ανάξη, δυνατε σήμον δε είσαι συντυχήσει τε ημάς, σκέπη των τερίγων της αϊλού ημών δόξης. Ορούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε τον άνω δυνάμεο. Συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφόρων, των εσκάτης χρόνης φανέντα, αρετής φιλογνησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν θεοθεράποντα Χριστού. Αναβλήσεις γαριάσεις παντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα. Κόσμον ύβγασας πνεύματι Θείο, κόσμον ύνεγκαστη Εκκλησία, κόσμη μαθείων πιστών το προπύργιον, τες διδαχές η το γένος εφώτισας και της δουλείας τα σκότη διέλυσας. Ως Μάγιε των Αποστόλων ομοτροπέ, Χριστόν των Θεών οικέτευε, κοσμήσε τα ψυχάς των ανημούντων σε. Συ, Μητέρα ακριβώς, διεσώθη το κάτι εικόνα, λαβούς αγάρ των σταυρών, οικολούθησες των Χριστών και πράτουσα εδίδασκες, υπερορά με σαρκός, παρέχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αμ, θανάτου, διό και μετά άγγελων συναγάλετε, Οσία Μαρία Αιγυπτία, το πνεύμα σου. Της ευβίας των γόνων οικουμένης αγλάισμα, της θεολογίας των μίστην και Χριστού φιλονήσιων, Πορφύριον τιμήσομεν πιστή, των πλήρη χαρισμάτων εκπαιθός, δαιμονώντας γαρλιτρούτε και ασθενείς ιάτε πίστη κράζοντας, δόξα το δε δοκό της ίσχυ, δόξα το σε Άγια Σαντή, δόξα το ενεργούν τη Θεία σου πασινιάματα. Άγιαν Άργυροι και Θαυματούργοι, επισκέψεστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημί.
Πλέσμο αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε την των λειψάνων ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε, άμαση Νικολάο και Παρθένο Ειρήνη, ως Θείος ημών προστάτας και πρέσβης προσκύριον. Μνήμη δικαίωμεται εγκομίαν, στη διάρκεση μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι κέρυθις βαφτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας χαίρον ευηγγελίσω και της ενάδη Θεόν φανέρωθεν τα εσαρκή των έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν να κράζωσι. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε, γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμήνησε, πάση τι οικουμένη, εξ ου χαράν έτειλε, ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρα εδώ και την ευλογία, και καταργήσας τον θάνατον εδώ ρίσα το ημίν ζωή την αιώνιον. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντον, ειννά όταν σε είδωσι σταυρούμενον τον μεν πάθος νοήσως είναι εκουσίον τον δε κόσμο Κύριε ήξωσι, ότι σ' υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαγάζαμα. Του Κυρίου δεηθώμεν διαλαΐσον, ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,
αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, ναι δύναμις, προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσκομέν. Αδελφοί, ο στέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάκαρπος του πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζοντες τι εστίν ευάρεστον το Κυρίο. Και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτόν εσχρόνεστη και λέγει τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούτε πανέργων των φανερούμενων φως εστί. Διό λέγει έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός. Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε, μίωσα σοφή άλλο σοφή, εξαγοραζόμενη των καιρών, ότι εημέρε πονηρέ εισι. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντεστε το θέλημα του Κυρίου, και μη με θύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές άδοντες και ψάλλοντε. Εν την καρδία ημών το Κυρίο. Και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της
δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα διέ μου εάν της εισέλθειν, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου κέρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού, τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκών ποιμήν, ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων, και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αίμα και γινώσκω με υπό των αιμών. Καθώς γινός και με ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τη τιμή υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχουν, αουκ εστίν εκ της αυλής ταύτης, κακήνα με διαγαγήν. Και της φωνήν μου ακούσουσι, και γεννήσετε μία ποίμνη εις ποίμνην. Ειρήνη εσύ των Ευαγγελισσαμένων και παντή το λαό. Και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επακούσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επακούσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, και πάστε της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευεργετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Ιερέως του Πατρός μας, της οικογενείας και της συνοδείας αυτού και πάντων των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυρη ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάρρευσε βοσκημένων, τε απανταχού ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Αντωνίου Ιερομονάχου, Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου, Νεκτερίου Ιερομονάχου, Σταύρου Ιερέως, Δημητρίου Ιερέως, Πέτρου Μονακού, Παύλου Αρχιερέως, Ιωάννου Αρχιερέως, Φιλοθέης Μοναχής, Προσκυνητρίας, Μακαρίας της Μοναχής, Ειρήνης της Προσκυνητρίας, τη ανάπαυσον αυτούς, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και συγκεντρώξαν αναπέμπομεν
του Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έφτασε κατηχούμενη το Κύριο, επιστέπερ το κατηχούμενον δεηθόμενον ο Κύριος αυτούς ελεήσει, καπηθήσε αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλείς αυτής το Ευαγγέλιο του δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όσον ελεήσουν αντιλάβουν και διαφύλαξαν αυτούς ο Θεός της η χάριτη, η κατηχούμενη τας και παλάσιμον το Κυρίο πεινατέ. Κύριε. Είναι άκη αυτή στην ημιν δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, νύχτις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη την Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη με το αμαρτωλό και λέσαι. Ο Θεός συγχώρεσε με το αμαρτωλό και λέσαι. Ο Θεός Yeah.
Των Αγιωτάτων Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών, Μοναζουσών, της πόλεως ταύτης και της χώρας ταύτης, των αδελφών και πατέρων και λειτουργών εν το Ιερό της Ιεστηρίου τούτων και του Υιού μου Δημητρίου, Ιεροδιακώνου και Μοναχού, του δούλου του Θεού Σπυρίδωνος Μοναχού, του και ορτάζοντος την Αγίαν εορτήν ταύτην, εις αρουνάμνησιν θαύματος, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου, τριμηθούντος του Θαυματουργού, των δούλων του Θεού Ειρήνης Νίκης, Εκατερίνης Σταυρούλας Γεωργίου και Εκατερίνης της Προσκυνητρίας, των δούλων του Θεού Βερονίκης και Σταύρου Υποδιακώνου και Μοναχού, πάντων των παρακολουθούντων και προσευχομένων εν τη ιεράθεια λειτουργία ταύτη, των προστρεχόντων στην χάρη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, πέραν απάψεως της τυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού, φιλοθέης μοναχής προσκυνητρίας, ειρήνης της προσκυνητρίας και Σταύρου ιερέως και ανάπαυσον αυτούς, όπου επισκοπή το φως του προσώπου σου, Κύριε. Κι πέραν απάψεως του δούλου του Θεού, Σπυρίδωνος ιερέως, μνήστητη Κύριε, και πάντων
ομνημονεύομεν Κύριε, εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντοντε και κυκινημένον, τη χάριτη και τη ευλογία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δα χειρώνα Του, αναγγέλει το στερέωμα. Ον τα ονόματα μνημονεύομεν Κύριε, Συ γινώσκεις εν το ιερό ναό τούτον. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροδιακονίας σου μνηστή Κύριος ο Θεός μας, πάντοτε και της διακονίας και της διακονίας. Εσάν γελίκες αράτος βορυφορούμενον τα παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε.
Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σοι Κύριε. Δια των εκτερμών του μονογενού σου Υιόν με Θου ευλογητώσει σοι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ομή. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τί σου αγαπήσομεν αλλήλους είναι εν ομονία ομολογήσομε. Αγαπήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεώμα μου και καταφύγη μου και Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτή ουρανού και γης ορατών και πάντο και αοράτο. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού πειθέντα ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δημάσους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιότο εκ του Πατρός εφορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίθα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώνε βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things, visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father, before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he arose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets,
In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. 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 Αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών. Εν μετά του Πνεύματος σου
το της Καινής Διαθήκη, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων. Εις άφεσιν αμαρτιών. Τα πάντα και δια πάντα σε ευλογούμε, ευχαριστούμε Κύριε, ημνού και δεόμεθά Σου, Θεόν λόγος.
Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Sünd, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory for ever and ever.
ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Σε Κύριε. Χαρίτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη
Feel
δόξασον Κύριον, εφύλαξας κερκύραν, επιβρωμής βαρβάρων. Χάνης ιτρισμάτων η Θεία σου σωθέντες εμόμεν κατά χρέο. Ψάλλομεν προθυμός τα σε θαυματουργικοτάτους Σπυρίδωνος, δια του οποίου ματέως ο τασβολάς των παρανόμων παπιστών, μη συγχωρήσας αυτής να κτίσωση αλτάριον μέσα εις, τον, εις την ίσο Κέρκυρα Άγιον του Ναού. Αγαθόν το ευλογήν των Θεών και υψούν το όνομα αυτό και ο λόγος και τους λόγους των έργων του Θεού εντύμους υποδεικνύοντας. Έτσι εδίδαξε Ραφαήλ ο Άγγελος του Θεού τον Μακάριο το Βίτ και όλη την φιλόθεων φαμιλία του και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι Θεοσεβείς. Του τέστη να ευλογώσει τον ύψο των Θεών και να μεγαλύνωσε το Πανάγιον του όνομα. Κηρύττοντες με ειδονήν και σέβας τα υπερένδοξα και εξαίσια αυτού έργα, τα οποία προς ευεργεσίαν ημών των ταπεινών καθεκάστη γενεάν ενεργεί αυτός ο φιλάνθρωπος Κύριος. Και βεβαιότατα, τούτο είναι αγαθόν, καθώς είπε ο άνθρωπος Κύριος.
διότι είναι και δίκαιον και σωτήριον. Δίκαιον, διότι χρεωστούμεν εμείς τα λογικά κτίσματα, όπου ευεργετούμεθα με τον θαυμασίον τα παράδοξα, να αποδίδομεν την ευχαριστίαν εις τον ουράνιον ευεργέτη μας, όχι με τη σιωπή πράγμα κατάκριτον, αλλά μεγαλύνοντες και κηρύττοντες πανταχού και πάντοτε με τα θεοπρεπής δοξολογίας και ύμνους. Τα συμπεριφύσιν και λόγων τερατουργίας του σωτήριον δε, διότι κηρυττόμενα του Θεού τα θαυμάσια εκπλήτωση κάθε νουν και διάνοιαν και επομένως προξενούση και εμφάλουσιν εις τα ψυχάς των ανθρώπων και φόβων Θεού και φροντίδα χριστιανικής ζωής και καλής απολογίας εις το φοβερόν θεοκριτήριον, εις όσους δεν έχουσι πεπορωμένη την καρδία, ουδέ είναι παντελώς ανέστητη. Με τον ίδιον τούτον σκοπόν και με τον ίδιο τούτο τέλος έγραψε και ο Θεόπτης Μωυσής την επινίκειον εκείνην οδύν όταν είδε τους Αιγυπτίους καταβυθισμένους μέσα στα νερά της ερυθράς θαλάσσης, ψάλλοντας με θριαμβευτική αγαλίαση. Άσο με το Κυρίο εδόξους γαρδεδόξαστε. Ήπον και αναβάτην έριψε εις τη θάλασσα κτλ. Διδάσκον με αυτήν όχι μόνον τότε τον Ισραηλιτικό λαό να είναι ευχάριστη προς τον Θεόν τον Πατέρα τους, ως αν όπου εκείνος και όχι άλλος με εκείνον τον παραδόξοτα των τρόπων τους ελίτρωσε από τα στυρανικά σχήρας των Αιγυπτίων, αλλά ηθέλησε να διδάξει με την ιδίαν φωνή και όλων των κόσμων με το να παραπέμψει και εις τα μετά ταύτα γενεάς έγγραφον την πάντα νίκουστον. Λοιπόν, επειδή και δίκαιο και σωτήριο πράγμα είναι και Θεού θέλημα, απεδείχθη πως είναι να κηρύττω του Θεού τα θαυμάσια, δια του χριστιανοί αδελφοί έρχομαι να διηγηθώ εις την ημετέραν αγάπη, την υπερφυά και παράδοξον ευεργεσία, την οποία ο φιλάνθρωπος Κύριος τώρα εις των ειδικών μας αιών ετέλεσε εις ημάς διασπυρίδων ως το αυματηριωτά του και πιστού αυτού θεράποντος. Είναι σχεδόν εις όλους γνωστόν πως ακατάπαυστα δεν λείπει εκείνος ο Μέγας Άγιος από του να εκτελεί στην ίσον των κορυφών μεγάλα και εξαίσια πράγματα. Και τούτο είναι πλέον παραβέβαιο, αλλά όμως εκείνο όπου υπερβαίνει όλα του τα άλλα και στεφανώνει δια να υπό έτσι τα θαύματα του Σπυρίδωνος και όπου δικαίως δεν πρέπει να λέγεται απλώς θαύμα, αλλά θαύμα θαυμάτων, είναι υπό καλύτερα και αρθότερα πρέπει να ονομάζεται κρίσης του ουρανού, εκείνο λέγω είναι η παραδοξατάτη καταστροφή των μυαρωτά των Λατίνων με την οποία, το λέω και σκεφτά το πνεύμα μου, με την οποία τους απεδίωξε ατιμότατα από τον θείον του ναών, όταν εμελέτησαν και εγγύς ήλθον να τον μολύνουν με το Θεό στη γέση των αλτάριων. Τούτα βεβαιότατα αγκαλά και είναι τόσο μέγαν, όμως είναι εις ολίγους γνωστόν, με το να μη ευρίσκεται εις τύπους. Όθεν εγώ ζήλω, θείο κινούμενος, απεφάσισα να το κάνω κοινότατον με τη βοήθεια των τύπων και λοιπόν θέλω το περιγράψει εντελέστατα και ακριβέστατα όσον δύναμε δια να κινήσω τους φιλοθέους άπαντα σε σήμερα και ευχαριστία του αληθινού Θεού και του πιστού αυτοθεράποντος. Ήγον θέλω το διηγηθεί πρώτον, καθώς ευρίσκεται και γραμμένον εις ανέκδοτο βιβλίο χειρόγραφων, και δεύτερον θέλω εξετάσει με όλη τη δυνατή ακρίβεια τας περιστάσεις εκείνα, σε οποία το καταστήνωση καθ' όλους τους τρόπους ανώτερον από κάθε βέλος βλασφήμου και αδίκου στόματος. Ας μη φανεί με δε παράξενον ότι ένα τόσο υπερμέγα τερατούργημα μέχρι σήμερα έμεινε ανέκδοτο, διότι εκείνοι όπου έμελλον να το κοινολογήσουν με τους τύπους ευρίσκονται υπό τη δεσποτεία εκείνων όπου έπαθαν την διάφθηνη σχήν όθεν και δεν δύναται να σαλπίζουν ούτω περηφανώς τα κατά των εξουσιαστών τους νικητήρια. Σαλπίζομαι λοιπόν εμείς οι ομοιόπιστοι και οι αδελφοί των Κερκυρίων θα δόξουμε τον ευρισκόμεθα Θεού προνοία μακράν από τους φόβους εκείνους και με το προφητάνακτο Δαβί φωνάζομαι λέγοντες. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενεωτήσετε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Δεύτε και είδετε έργα του Θεού, δεύτε και είδετε ως σοβερός συμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων, πώς και τι λογής δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε εμείς. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν ελάβουμε πνεύμα επουράνιον, εύρωμε πίστην αληθήν, άδεια έλετο τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρή μας έσωσε.
ούτεν ειν καί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων, ακράντων, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κυρία λέησο. Την ημέραν πάσαν τη λίαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φυλάσσα που ευεργέται των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσης ημάς των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορδοτόμησον ημών την οδόστηριξε το φόβο σου πάντα χρήστο δύναμον, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα, ευχέστη και εσέ σαν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισημεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς, ελπίζοντας σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειο, άνωθεν εσύ καταβαίναξ του Πατρός το φώτο και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Τη συνόδου της πρώτης ανεδίθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εντάφο προσφώνεις και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μελπίντας Αγία σου ευχάς αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό δόξα το στεφανό σαν τη δόξα το ενεργούν τη Θεία σου πασινιάματα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος μου δεδομεθά σου επακουσόν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσπις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπερελαίων ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευεργετών του Αγίου Ναοτότου και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Ιερέως του Πατρός μου, της οικογενείας και της συνοδείας αυτούς πυρίδων ως μονακού του και ορτάζουν την Αγίαν ημέραν τάφτην, Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, Σπυρίδωνο, Σπυρίδωνο, Σπυρίδωνο Αργυρίου,
πατρός Δημητρίου και της οικογένειας Ανδρέα, Ελένη, Δημητρίου, Σταύρου, Παύλου, Κυριακή, Στεφάνου, Παναγιώδας, Παύλου, Χρήστου, Κωνσταντίνου, Δέτρινας, Μαρίας, πατρός Κωνσταντίνου, των Πατέρων, των Αγίων Ισιδώρων, Ευγενίας, Βασιλείου, Ελένης, Ιωάννου, Ευγενίας, Αθανασίου, Γεωργίας, Νικολάου, Αργυρός, Αργυρής, Μαργαρίτας, Γεωργίου, Ευσταθίου, Νίκης, μετά των οικογενειών και των οικείων αυτού και πάντων των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Τάπτην και προσφερόντων τα δώρα τάπτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την Πολυτάπτη και πάσα από όλη την χώρα να πολύ Κύριε Λέησον, 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 Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των θεανημών, φωνήσεις δε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήν ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενουμήν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κυρία. Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Πανακράντου και Πανομού Μαγιές Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Τεκάρ του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Αρχιεπισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, ού και την Ιεράν Θείαν Ανάμνηση του Θαύματον συστηνήσων και έρκυρα, τιμούμε και εορτάζουμε και πάν των Αγίων, ημάς δε λέησε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων πρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε μη την άφηστον παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εκρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελεήσον, και τον κόσμο σου άπαντη, και σώσον τα σηκάσιμων, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός, Θεότο. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη, συ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήστε στους πέντε άρτους εν διαιρήμα και τους εξ αυτού πέντε της χιλίους άντρας χορτάσας αυτούς ευλόγησον, και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλαιον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη, εν τη σύκης των ορταζόντων και τον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ουράνος άρτωσα τους πρώτους μενούς των αιώνων πλουσίου πάροχος κοργός, οδοτήρ των αγαθών οδηλίου τροφήν αγιώνει το πηγάσι ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών ευλόγησον και τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας τη δόξα σοι και τιμήν του Αγίου εν δόξου μεγάλου μάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Παράσχοδε αγαθέ της ευπρεπής τους άρτους τούτους πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου, έφραμπτά σου με τα χαράσματα του προσώπου σου. Δείξον αυτής οδούς προσωτηρίαν τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν τη βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσαν. Οδηγών αυτούς προς εργασία των εντολών σου, είναι αδιαπαντός εν εφροσύνη υμνός και δοξάζωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές ονομάς πρεσβείες περιβλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας το Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και πάντου και την Ιεράν Θείαν Ανάμνηση τιμούμε και ορτάζουμε και πάντων των Αγίων. Ημάς δε λεήσαι και σώσεις αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός μας. Πλούσιε το κεύσαν και επίδασαν ιδέν εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε το κεύσαν και σαν οι δε εξητούνες των Κύριων ο κελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ο κελατωθήσονται παντός αγαθού. Συνόδου της πρόθυσαν ευήθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών δύο νεκράσι εν τάφο προσφώνης και όφινης χρυσούν μετέβαλες και το μέλπιν τας Αγίας σου ευδάς αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε δόξατος εδόξας αντί Χριστόν δόξατος στέφανος αντί δόξατο ενεργούντι θεία σου πάσιν η άματα. Του Κυρίου δεηθώ Κυρίου και έλεος ελφεφημάστε αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμού Μαγιές αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσείς των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, την ανάμνηση του θαύματος του Ενεγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Αρχιεπισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ημάς δε λεήσε και σώσε, σαγαθός και φιλάνθρωπος, και λεήμων Θεός στον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και τα δικά σας δεκά μας έτη να είναι πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα με τα όμορφα περιστεράκια μας που κατεβαίνουν σαν στούκας εδώ πέρα μπροστά στις εικόνες, έτσι και αυτά να γευστούν τις φανουρόπιτες που φτιάχνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας περάσει και μία ημέρα έτσι πιο όμορφη, πιο ωραία, κάθε μέρα δηλαδή που έρχεται να είναι αναζωογονητική
προς όλους εσάς και πιστεύω όλοι εσείς που βλέπετε τώρα να χαιρόσαστε και να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, ό,τι και να μας βρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό που μας έρχεται, αυτό που μας δίνει ο Θεός, η φύση, αυτό που μας δίνουν οι άνθρωποι. Και έτσι έρχεται και παρέρχεται, έρχεται και φεύγει και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε και εμείς εδώ στους Αγίους Ισιδώρους αυτό τον αγώνα της πνευματικής λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, των Εσπερινών, των Παρακλήσεων. Αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε πάντοτε ο χώρος αυτός, ο ναός αυτός να λάμψει και να λάμπει συνέχεια ανά τους αιώνες εις το παγκοσμίως. Έτσι πιστεύω, έτσι προσδοκούμε, έτσι προσδοκώ, γιατί είναι ο Τίμιος Σταυρός, και αφού είναι ο Τίμιος Σταυρός, και έχω πει εξάλλου ότι όπου και να πηγαίνει ο Τίμιος Σταυρός, εκεί θα βρίσκεται και το μέλι. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ στους Αγίους Ισιδώρους και εμείς αυτό το μέλι το παίρνουμε και το γευόμαστε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, κανέναν δεν υποχρεώνει ο Κύριος να έρθει στη δικιά του αγκαλιά, ούτε εμένα ούτε κανένα, εξαρτάται μόνο από όλους εμάς. Παρόλο ότι οι δρόμοι του Λυκαβηττού είναι κλειστοί και βέβαια εχθές το απόγευμα όλα τα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας της Βάρδιας ευχαρίστησαν για την συμπαράσταση αλλά και την συνεργασία, να το πω έτσι, της Εκκλησίας μας με το Δήμο Αθηναίων και ιδιαιτέρως με τον Κώστα τον Πακογιάννη, που το είπα και χθες, ο οποίος πραγματικά και με αγαπάει και μας αγαπάει και βέβαια βοηθάει όσο μπορεί εδώ αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα του Λυκαβηττού, που δεν είναι εύκολος. Ο Λυκαβηττός είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο στο λεκανοπέδιο των Αθηνών, δεν είναι μέσα στα κτίρια αλλά είναι στο λόφο, είναι το κόσμημα, να το πω έτσι, της Αθήνας. Είναι ο Άγιος Γεώργιος από πάνω που κυματίζει η γαλανόλευκη σημαία και ο λειτουργός εκεί αναπέμπει η δοξολογία προς τον Θεό, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος σκεπάζει και βοηθάει και επιβλέπει την Αθήνα μαζί με τον Τίμιο Σταυρό και με τους Αγίους Ισιδώρους, τη χάρη της Παναγίας που βρίσκεται εδώ λίγο πιο από κάτω στο μέσο του Λυκαβηττού, σε αυτή την όμορφη σπηλιά με τα πανέμορφα εικονοστάσια τα οποία φτιάχνονται, χτίζονται και καλοπίζονται έτσι ώστε ο κάθε προσκυνητής ο οποίος έρχεται να μην βλέπει μόνο ένα προσκύνημα αλλά να βλέπει σωρία προσκυνημάτων και να του δίνεται η ευκαιρία και να προσεύχεται και να προσκυνάει αλλά και να χαίρεται, να πίνει τον καφέ του, να τρώει το γλυκό του, να θαυμάζει την Αθήνα, να βλέπει τα νερά της λίμνης, τα ψαράκια, τα περιστέρια, αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ τριγύρω στο χώρο του Λυκαβηττού, να αναπνέει αλλά και να βλέπει τις ελιές να καρποφορούν μέσα στα βράχια, τις ροδακινιές, τις μανταρινιές, τις πορτοκαλιές, τις ντοματιές, να βλέπει να ξεπεθιούνται από το βράχο μέσα διάφορα φυτά, όπως ελιές, μέσα από το βράχο ελιές, μέσα από το βράχο να ξεπεθιούνται διάφορα μυρωδικά εκτός από θυμάρι. Για φανταστείτε, είναι πραγματικά έργο του Θεού, είναι έργο της φύσεως, που όταν δεν καταστρέφουμε τη φύση και η φύση δεν θα μας εκδικείται και δεν θα μας καταστρέφει. Τώρα βέβαια έγιναν όλα αυτά που έγιναν, επόμενο είναι και τα επόμενα σημεία τα οποία θα μας έρθουν δυστυχώς, γιατί όταν καταστρέφουμε τη φύση τότε καταστρέφουμε τον εαυτό μας, τιμωρούμεθα για αυτό το οποίο κάνουμε αργά ή γρήγορα. Αυτό είναι νόμος. Νόμος. Αυτός είναι ουράνιος αλλά και επίγειος νόμος, ότι δεν θα φύγουμε από τη ζωή αυτή αν δεν πληρώσουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, ό,τι έχουμε κάνει. Και βλέπετε πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
ενώ έχουν λιώσει δεν πεθαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στο τέλος σε αναπηρικά καροτσάκια ή έχουν προβλήματα ή δεν θυμούνται ή πολλά άλλα πράγματα και λένε «Η δε μωρέ πώς κατήντησε αυτός ο άνθρωπος που ήταν επιφανής, που ήταν έτσι, που ήταν έτσι και για εμωρέ αυτός ο πτωχός που επήγαινε στα μπέλια και στους αργούς, στους αγρούς και σκάλιζε και αυτό, μα είτε του βάλανε αυτού του ανθρώπου και του αλουνού δεν έπαθε τίποτα». Σας μιλάω κριτικά, όπως μου το δίδαξε ο παππούς μου όταν εχθές έκοβα αμύγδαλα από την αμυγδαλιά και εκείνη τη στιγμή μέσα στα βράχια των Αγίων Ισιδώρων και τα είχα βάλει και έτρωγα λίγα αμύγδαλα αφού έπρεπε να τα καθαρίσω από το κουκούτσι τα οποία ήταν πεντανόστιμα και μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρό παιδί και καθόμουν στο γαϊδουράκι και αυτός πεζός και πηγαίναμε και είτε μαζεύαμε αμύγδαλα είτε απίδια, απίδια είναι τα αχλάδια, είτε χαρούπια είτε οτιδήποτε και έκανε με το χαρούπι κράκ, το έκοβε στη μέση το χαρούπι και μου λέει αυτό παιδί μου είναι το ωραιότερο φάρμακο, ή θα το βράσεις και θα το πιείς ή φάτο τώρα έτσι όπως είναι, και με έμαθε και έτρωγα χαρούπια και ήταν πάρα πολύ νόστιμα, γλυκά. Αν πάρετε τότε τα χαρούπια που ήταν στο Γαβαλοχώρι, να το πω έτσι, στο χωριό της μητέρας μου, και τα χαρούπια εδώ του Καυσαερίου ή χαρούπια των πόλεων, έχουν τεράστια διαφορά. Το ένα ή μία χαρούπια από την άλλη χαρούπια. Βλέπετε, καταστρέφομαι αυτό που έχουμε και έτσι λοιπόν περιμένουμε τώρα από το Θεό πώς θα σβήσει η φωτιά, η κάθε φωτιά. Μα ποιοι βγήκαν να κάνουν λιτανίες? Μα ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς έβγαλαν τις εικόνες έξω, αλλά περίμενα τους φιλότιμους και τους αγιασμένους πυροσβέστες που ήρθε εχθές εδώ ένα πυρασβεστικό σώμα κατά την ώρα της παρεκκλήσεως και μου έλεγε «Πάτερ, αυτό που ζήσαμε στο προκόπιο Ευβίας δεν το ξαναζήσαμε ποτέ. Να κάνουμε τον αγιασμό, ποθενά άλλου δεν συνέβη αυτό». Και περιμέναμε ότι θα λιτανεύανε σώματα, σχήματα Αγίων, εικόνες, άνθρωποι του πυρασβεστικού σώματος. Και βέβαια όταν τελειώσουν όλα αυτά και σταματήσουν οι φωτιές, οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταποτισμοί, τα πυρά, τα μαχαίρια, οι πόλεμοι, οι έρηδες και καταστασίες, μα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Τότε θα συγκεντρωθούμε όλοι, επιστήμονες και εμείς, και θα αρχίζουμε να φτιάχνουμε και να καταδικάζουμε ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη την έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Την ευθύνη την έχουμε εμείς διότι δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Και μας το δείχνει ο Χριστός ολοφάνερα. Βλέπω και ξαναβλέπω συνέχεια το βίντεο, αυτό δηλαδή που έγινε στο Προκόπιο Ευβίας με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, όταν σε όλη την Εύβοια δεν έβρεξε και έβρεξε μόνο στο συγκεκριμένο χωριό και τα σύννεφα της κάπνης, της σκόνης, της στάχτης μεταβλήθηκαν σε νερό, σε βροχή καταρακτώδη για να σβήσει τη φωτιά και να σωθεί το Προκόπιο Ευβίας. Φανταστείτε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, πασίγνωστος ανά τον κόσμο και από Ρωσία μέχρι και Ελλάδα. Για φανταστείτε να γονατίζαμε όλοι, να σηκώναμε την κάθε εικόνα, να μπαίναμε μέσα στη μάχη, την πνευματική, και να στηρίζαμε τη σωματική μάχη όλους αυτούς τους Άγιους πυροσβέστες που μου είπανε «Πάτερ, δεν είπατε τίποτα για μας, συνέχεια μιλάω για σας, γιατί κρατάτε έμπρακτα την ελληνική σημαία, δεν διατάζετε, αλλά μπαίνετε μέσα στη μάχη». Και ήρθαν εδώ πυρασβεστικό σώμα και μου είπαν «Παραβλέψαμε το κάθε τι, με κίνδυνο να καούμε, μην ακούγοντας τίποτα, αλλά βλέποντας ότι η φωτιά πηγαίνει από εκεί και έπρεπε εμείς να μπούμε μέσα στη φωτιά».
για να σβήσουμε, αλλιώς θα κεγόταν ολόκληρο το χωριό. Και εκεί τι έγινε, παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος έβαλε ένα φρένο στη φωτιά στο χωριό εκείνο. Μ' ακούει η Μαρία αυτή τη στιγμή, μ' ακούνε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, και λέω, τι φράγμα βάζει ο Θεός και τι φράγμα θα βάλει ο Θεός σε κάθε ασθένεια, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε σεισμό, σε κάθε πυρκαγιά. Όταν μπουν μπροστά οι Άγιοι μας και εκεί σταματήσουν αυτό το οποίο έρχεται κάθε φορά παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα μας, που ξεχάσαμε ότι είμαστε Ορθόδοξη χώρα και τρώμε το σώμα και πίνουμε το αίμα του Χριστού. Δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά και κοιτάζομαι να κρυφτούμε και κοιτάζομαι άλλα πράγματα εκτός από τη διαλατρία, εκτός από αυτό που θα μπορεί να μας ανακουφίσει. Μία κυρία με πήρε στο τηλέφωνο από τους Θρακομακεδόνες. Μου λέγει ότι έφτασε η φωτιά έξω από το σπίτι, έγλειψε το σπίτι και τα παράθυρα. Και πατέρα, έκανα αυτό που μου είπατε. Η ίδια μπορεί να σας το πει. Έβαλε τιμίαμα και έβαλε ένα εικονάκι του Τιμίου Σταυρού, έκανε τον κύκλο του σπιτιού και μου λέει, πάτερ, να φύγω, γιατί μας λένε τώρα όλοι να φύγουμε από εδώ. Μη φύγεις παιδί μου. Αλλά θύμιασε πρώτα το σπίτι και αν δεις ότι δεν μπορείς να έχεις αναπνοή ή οτιδήποτε άλλο, τότε φύγε. Τι να σου πω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάθει τίποτα το σπίτι σου, γιατί το σπίτι σου χτίστηκε με προσευχή. Το σπίτι σου χτίστηκε αγνό και καθαρό. Το σπίτι σου το φυλάει ο Θεός. Όλα τα σπίτια τα φυλάει ο Θεός. Αλλά εξαρτάται πόσο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να βλέπουμε και να παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Ένα άλλο σπίτι, πέρα στην Εύβοια, μου έστειλε ένα μήνυμα, Μιχάλης, και το επίθετο δεν θα ήθελα να το πω. Κάηκε το σπίτι του, το ένα του δωμάτιο, μπήκε οι φλόγες μέσα και κάηκε το ένα δωμάτιο. Στο δωμάτιο αυτό είχε εικόνες. Μία εικόνα δεν κάηκε, μόνο μία εικόνα. Οι άλλες καψαλιστήκανε, μαυριστήκανε και η εικόνα που είχε το μεγαλύτερο ταβλί δεν είχε ούτε τζάμι και θα έπρεπε να αρπάξει φωτιά. Μόνο μία εικόνα δεν κάηκε και σβήστηκε το σπίτι. Ξέρετε ποια? Είχε αυτή την εικόνα που έχουμε εδώ στο προσκυνητάρι μας, που θα φτιαχτεί ο Κύριος, ο αρχιερεύς. Αυτή η εικόνα δεν κάηκε και μου την έστειλε σε φωτογραφία, όλο το ξύλο γύρω γύρω καμένο, εκτός από την εικόνα. Όλες δε οι άλλες εικόνες, άλλες είχαν πέσει κάτω και άλλες είχαν καεί. Για φανταστείτε, δεν είναι θαύματα αυτά? Άλλοι δεν θα το πιστέψουνε, άλλοι όμως θα το πιστέψουνε. Όταν όμως αυτοί που δεν το πιστεύουνε, που δεν πιστεύουνε στα θαύματα, αρχίζουνε να καίγονται οι ίδιοι τα σπίτια τους, οι οικογένειές τους, τότε θα πιστέψουνε για να θαυματουργήσει ο Θεός. Γιατί τότε, παιδιά μου, θα πιστέψουμε αληθινά. Και μου έλεγε εχθές το πυρασβεστικό σώμα, «Πάτερ Δημήτριε, γιατί έρχεται τέτοια πίστη?» Λέω, «Αν δεν είχα πάθει δεν θα είχα πίστη. Αν δεν είχα αρρωστήσει δεν θα είχα πίστη». Και τους εξήγησα την ασθένειά μου και τη θεραπεία μου. Έσκυψαν το κεφάλι και μου είπαν, «Πάτερ, τώρα καταλαβαίνομαι γιατί έχετε τόση πίστη. Γιατί, παιδί μου, ένιωσα τη φτώχεια, ένιωσα την κακομοιριά, ένιωσα την ασθένεια, ένιωσα την παραλυσία. Τα ένιωσα όλα αυτά. Και αφού τα ένιωσα όλα αυτά και την τύφλωση και όλα αυτά, αφού τα ένιωσα όλα αυτά και αναστήθηκα από τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να μην πιστεύω θερμά
ότι η τελευταία μας ελπίδα είναι ο ίδιος ο Θεός. Τώρα άκουγα για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ποιος μπορεί να μοιάσει αυτόν τον ιεράρχη? Ουδείς, ποτέ, στον αιώνα τον άπατα. Έναν παντρεμένο ιεράρχη, τον Άγιο Σπυρίδωνα, όπου εκοιμήθη η σύζυγός του και έμεινε με το ένα του παιδί, την Ειρηνούλα, η οποία είναι Αγία. Και για να τον ανεβάσει ο Θεός τόσο ψηλά και να τον αφήσει ελεύθερο, τότε σε ηλικία 10-11 χρονών του πήρε και την κόρη του και του μίλησε η κόρη του μέσα από τον τάφο. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας κράτησε το κεραμίδι αρχιερέας τριμηθούντος του θαυματουργού, και το κεραμίδι έβγαλε φωτιά και νερό. Πού είναι η πίστη μας? Πού είναι η πίστη όλων? Όπου καταπολέμησε τον Άριο, καταπολέμησε όλα αυτά τα αιρετικά τα οποία υπάρχουν και κοιτάζουν να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας. Δεν τα λέω εγώ, αλλά να μην είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι όσο αφορά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα. Κηρύττω έναν Θεό, έναν αληθινόν, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Δεν χωρίζεται η Αγία Τριάδα, αλλά είναι πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Και όμως, παιδιά μου, θα ξαναγυρίσουν οι εποχές της αγιότητος για να δείξουν σε όλες εμάς και του μαρτυρίου και των μαρτυρίων, για να δείξουν σε όλους εμάς ο Θεός και οι Άγιοι που πέρασαν ότι δεν είναι παλιοί Άγιοι, αλλά εμείς τους τιμούμε, ότι οι Άγιοι αυτοί εξαφάνισαν, όπως ο Άγιος Σπυρίδωνος, την Πανόλη. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί με τίποτα η Πανόλη, δεν μπορούσε να θεραπευτεί τίποτα, και εκείνη τη στιγμή επικαλέστηκαν και γονάτισαν στην Ίσο Κέρκυρα όλος ο λαός τον Άγιο Σπυρίδωνα, και ο Άγιος Σπυρίδωνας έδιωξε την Πανόλη. Δεν βλέπετε τόσα θαύματα οι Άγιοι Ανάργυροι? Δεν βλέπετε τόσα θαύματα ο Άγιος Νικόλαος? Τόσα θαύματα ο Άγιος Παντελεήμων? Δυστυχώς έχουμε εγκαταλείψει το έλεον. Κάνουμε το ευχέλαιο έτσι απλά για τον κόσμο. Δεν είναι για τον κόσμο, είναι για μας τους ιερείς, για μας τους δρασοφόρους. Τι μας λέγει ο Κύριος? Ο ίδιος ο Χριστός μίλησε: παιδί μου, εάν είχαμε πίστη ως κόκκον συνάπαιος, τότε θα θεραπεύαμε κάθε ασθένεια και κάθε νόσο, όχι μόνο εμείς αλλά και οι λαϊκοί και όλοι αυτοί που πιστεύουν στον έναν Θεό, στον αληθινόν Θεό, στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, στον ταφέντα και αναστάντα, γιατί είναι η ταφή, η ζωή και η ανάσταση. Η ζωή, η ταφή και η ανάσταση. Δεν λένε οι Άγιοι μας, ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξασαι. Έτσι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Δυστυχώς η ύλη μας έχει κυριεύσει και δεν κοιτάζουμε τίποτα άλλο από την ύλη. Τίποτα άλλο, μα τίποτα άλλο. Θα σκεφτόμαστε μόνο την ύλη, 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 τίποτα άλλο. Θα σκεφτόμαστε πώς να βλάψουμε και να συκοφαντήσουμε τον άνθρωπό μας. Θα σκεφτόμαστε πώς να κάψουμε το σπίτι του άλλου. Και όμως, παιδιά μου, το δικό μας σπίτι καίγεται. Και καίγεται και δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ας πάψουν επιτέλους οι συκοφαντίες. Ας πάψουν επιτέλους τα πισωγυρίσματα, οι βελονισμοί. Ας πάψουν επιτέλους οι μαγείες, οι αστρομαντίες, όλα αυτά τα οποία λούζουν τον κόσμο, και ας ενωθούμε όλοι παρέα μας. Ο Χριστός εκήρυξε το λόγο απανταχού των εθνών, αλλά ο καθένας θέλει να είναι ένας μικρός Θεός ή ένας μεγάλος Θεός, παιδί μου. Αυτό είναι το ξεχύλισμα από τη Θεία Λειτουργία.
και τρέμω και οδύρομαι και φρύτω. Πώς θα αντικρίσω το πρόσωπο του Θεού όταν δεν είμαι ικανός και άξιος να βλέπω το ίδιο τον Κύριο μέσα στο Άγιο Ποτήριο? Και του λέω: Κύριε μου, πού να κρυφτώ, πού να πάω, ξέπλυνέ μου τις αμαρτίες μου. Όταν λειτουργώ και γίνεται το σώμα, ο άρτος γίνεται σώμα και το κρασί γίνεται αίμα, ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Κι όμως, παιδιά μου, υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν φώτα, που τα φώτα αυτά θα λάμπουν πάντοτε και τα φώτα αυτά δεν θα μπορούν να σβήσουν ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί αυτά τα φώτα είναι ουράνια φώτα. Γιατί τους έχει ανάψει ο Κύριος το καντήλι και δεν τους το έχει ανάψει ο άνθρωπος, αλλά ο Κύριος έχει ανάψει το καντήλι. Και όταν ο Κύριος μας έχει ανάψει το καντήλι στον κάθε έναν άνθρωπο, αυτό είναι φως, είναι ουρανός και εκπέμπει στη γη. Αυτά ήθελα να πω ξεχυλισμένος μέσα από την ιστορία του παπουλί μου. Και έλεγα: Θεέ μου, να ζούσα εκείνα τα χρόνια, να ήμουνα ένας μαθητής του, να ήτανε ο πνευματικός μου πατέρας, να ήτανε ο Άγιος μου μαζί με τον Άι Νικόλα και όλους τους Αγίους. Θεέ μου, αξίωσέ με κι εγώ να ζω και να ζήσω έναν Άγιο, για να ακολουθώ τον Άγιο, για να πάω κι εγώ σε ένα μέρος του Παραδείσου και να γεύομαι συνέχεια. Γιατί ο παπουλής, ο Άγιος Σπυρίδωνας, έφτιαξε τη ζωή του, μεγαλούργησε σε αυτή τη ζωή και έφυγε μετά για να ζει αιώνια εκεί όπου ήθελε, να είναι κοντά στον Κύριο και να έχει τη μεγαλύτερη θέση από όλους τους ιερείς, τους αρχιερείς, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο. Άγιος Σπυρίδωνας και Άγιος Νικόλαος δεν χωρίζουν ποτέ. Άγιος Δημήτριος και Άγιος Γεώργιος δεν χωρίζουν ποτέ. Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός δεν χωρίζουν ποτέ, και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Για φανταστείτε, είναι αλυσίδα των Αγίων, των Μαρτύρων και των Οσίων η Εκκλησία μας. Είναι οικιβωτός, παιδιά μου. Όπως και να το κάνουμε, και κάποια στιγμή θα έρθουν αυτά τα παλιά χρόνια, θα γυρίσουν. Δεν θα τα ζήσουμε πιθανόν εμείς. Ίσως τα εγγόνια μας, ίσως δεν ξέρω πότε. Αλλά μήπως ξαναγυρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν της παλαιάς εποχής. Και εμείς που λέμε ότι είμαστε μεταγενέστεροι, θα ζήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα ζούμε και θα τα ζούμε στη συνέχεια. Και όμως θα τρέξουμε όταν πιάσουν λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πειράμα, χέρια. Θα τρέξουμε στην Κιβωτό να κρυφτούμε. Και η Κιβωτός του Νόε είναι η μητέρα εκκλησία μας. Είναι η Αγία Εκκλησία μας. Είναι η μήτυρ των εκκλησιών. Θεού κατοικητήριο. Δεν τα ξέρω καλά τα θεολογικά. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Αλλά πάντοτε σας μιλάει η καρδιά μου. Και ξεχυλίζει η καρδιά μου. Γιατί, παιδιά μου, όλοι που είμαστε σε αυτό το πλανήτη, είμαστε άνθρωποι του Θεού. Έχουμε πλαστεί από τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό που έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Από εκεί προερχόμαστε. Και όποιος και όποιοι μπορούν κάνουν τα πάντα να ανακαλύψουν κάτι άλλο, θα βρουν μπροστά τους όχι τον άνθρωπο, αλλά θα βρουν μπροστά τους τον ίδιο τον Θεό. Γιατί δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταπολεμήσουμε εμείς οι άνθρωποι το θάνατο. Ο θάνατος είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο ακολουθεί τον άνθρωπο, και είναι ο θάνατος που μετά το θάνατο μπορεί να είναι η αγιότητα, μπορεί να είναι η λύση όλης της κακοπέρασης ή της καλοπέρασης της ζωής αυτής. Ουδής άνθρωπος δεν είναι που να μην μαρτυρήσει, να μην έχει το μαρτύριό του. Κανένας άνθρωπος δεν είναι που να μην περάσει ένα Γολγοθά, αλλά εξαρτάται πώς θα περνάει το Γολγοθά. Αν τον περνάει με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με το ακάθινο στεφάνι να τρέχει
από το, στο σώμα του το αίμα, τότε παιδιά μου ο άνθρωπος αυτός ήδη έχει κερδίσει αυτό που λέγεται παράδεισος. Εύχομαι όλος, όλος ο πλανήτης να ενωθεί, όλοι οι άνθρωποι που σας είπα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη, μέχρι την εποχή μας, να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές τις πνευματικές και όχι μόνο για να πάμε σε ένα μέρος, στον πλάστη μας και το δημιουργό μας. Οι Άγιοι Ισίδωροι όλους τους ανθρώπους τους δέχονται και η Μητέρα μας Εκκλησία, η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία όλους τους δέχεται, και τους τυφλούς και τους χολούς και τους αδύνατους και τους πλούσιους και τους πένιτες και τους συκοφάντες και τους διώκτες και αυτοί που κάνουν κακά πράγματα και αυτοί που δεν βλέπουν, όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία μας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Αλλά όταν λέγει όμως περί αγάπης και μιλεί περί αγάπης, τότε ξεχυλίζει αυτή την ουράνια αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, προς όλο το πλήρωμα, το πιστό, το πίμνιο, δηλαδή που έχει η κάθε Μητρόπολη, το κάθε Πατριαρχείο. Είναι, παιδιά μου, αυτά τα οποία σας είπα λόγια καρδιάς. Δεν ξέρω, Πάτερ Σπυρίδων, μια που εορτάζει σήμερα, για να κλειστεί αυτή η ομιλία και η Θεία Λειτουργία, αφού είστε και θεολόγος και όχι μόνο και πολιτικός μηχανικός, παρόλο που είστε ρασοφόρος, είστε και πολιτικός μηχανικός και τα βλέπετε όλα αυτά, και είστε και θεολόγος και ιεροψάλτης και πρωτοψάλτης και εργαζόμενος στον ΑΒ Βασιλόπουλο εκεί στο κατάστημα το μεγάλο της Εκάλης, και όλα αυτά τα οποία υπηρετείτε και διακονείτε, να με συγχωρείτε, να με συμπαθάτε και να με αγαπάτε, γιατί και εγώ σας αγαπάω, γιατί πρέπει να σας αγαπάω, γιατί μου δίδαξε ο Χριστός την αγάπη. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ο Παπά Δημήτρης είναι αυτόν που βλέπετε. Δεν είναι διαφορετικός. Αν είναι να σας φωνάξει μπροστά, θα σας το πει. Όπως πίσω δεν έχει, πίσω από την πλάτη δεν έχει τίποτα. Αλλά είμαι αυτός που βλέπετε και θέλω να παραμείνω αυτός. Και θέλω να είμαι ο Παπά Δημήτρης, ό,τι και αν με κάνει ο Κύριος, είτε με υποβιβάσει, είτε με ανεβάσει, να είμαι ο Παπά Δημήτρης που πέρασε από αυτή τη ζωή και περνάει από αυτή τη ζωή, για να χαίρομαι αυτή τη ζωή, αλλά να χαίρομαι πολύ περισσότερο την άλλη ζωή, αν θέλει ο Θεός και με αξιώσει, το χώρο του Παραδείσου. Πάτερ Σπυρίδων, χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Σπυρίδωνας Απανταχού, αλλά γιατί γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά γιορτάζει σήμερα το θαύμα που έχει κάνει και απάλλαξε την Κέρκυρα από την ασθένεια αυτή την πανόλη και όχι μόνο. Κάθε φορά απαλλάσσει ο Άγιος Σπυρίδωνας κάθε κακό από την ίσο Κέρκυρα, και τον παρακαλούμε κι εμείς να μας βοηθάει και να μας χαριτώνει. Θέλουμε και τις δικές σου ευχές και να μας πεις τι κατάλαβες από όλα αυτά. Συγκινημένος ο Πατήρ Σπυρίδων, αδυνατεί να μιλήσει, αφήνοντας τα δάκρυα της ψυχής του να τρέξουνε μέσα και έξω από το σώμα του. Χρόνια πολλά, παιδί μου γλυκό. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει πάντοτε υγεία και χαρά. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Πάτερ μου, λέγει μία ψυχή, δεν φοβάστε. Δεν φοβάστε διότι ο κόσμος είναι κακός. Παιδί μου, φοβάμαι γιατί ο κόσμος είναι κακός. Αλλά περισσότερο φοβάμαι το Θεό και όχι τον κόσμο. Διότι και εσύ που με ρωτάς θα φύγεις από τη ζωή, και εμένα που με βλέπεις θα φύγω από τη ζωή. Είναι τι θα αφήσουμε σε αυτή τη ζωή και τι θα παραμείνει και πώς θα ακούγεται το όνομά μας σε αυτή τη ζωή. Εγώ δεν θέλω να ακούγεται άσχημα το όνομά μου, αλλά σκύβω το κεφάλι μου στη διακονία μου και απέναντί μου
στο Κύριό μου και το Θεό μου. Καλή σας ημέρα, με όλη μου την αγάπη και τις ευχές μου και από τα όμορφα περιστεράκια που είναι εδώ, σας ευχαριστώ, σας ευγνωμονώ. Ζητάω να με συγχωρέσετε και να με συγχωρείτε κάθε φορά, γιατί τα λάθη μου είναι πολλά. Επλήθυναν η ανομία μου, επλήθυναν, Κύριε, και πώς θα ατενίσω το ύψος των αμαρτημάτων μου. Όταν θα φύγω και θα πω θρηνώ και οδύρωμαι, όταν εννοήσω το θάνατο. Αλλά εκεί είναι το έλεος του Θεού, που εκεί θα έρθουν οι Άγιοι μου και ο Άγιος μου Δημήτριος, να δούμε αν μπορεί να μου ανοίξει και σε μένα την πύλη του Παραδείσου, για να μπω κι εγώ μέσα, έστω και σκυφτός, και να χαίρομαι όπως θα χαίρεται ο καθένας ο οποίος θα έχει κερδίσει τον Παράδεισο. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κάνετε, προσφέρετε, δίνετε, και ελπίζω με ανοιχτά την Εκκλησία μας να εορτάσουμε την ημέρα της Παναγίας μας μαζί με τον Επιτάφιο, τα εγκόμια, και να πούμε χρόνια πολλά, αδελφέ, βοήθειά μας η Παναγία μας, η Μητέρα όλου του κόσμου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβηττού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδώρων. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβηττού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Παράδεισε
Αθηνών ανδρείων, ησύχιων και κοσμίων ευθύνωσίων θείων, επί κοι μακρόθυμων των άνετων δοχείων, αμέν των ανεπίληπτων των αγαθών ταμείων, δώσμη σοφίαν σύνεση και μέτριον φροσύνη, φρόνηση και απλότητα και ταπεινοφροσύνη. Δοσμήν υφαλιότητα, όμα πεφωτισμένο, διάνοιαν ολόφωτον πνεύμα εξυγνισμένον. Θερίδεν, θερίμεν, θερίδεν, 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 θερίμεν, απέλασον την νίκηση, την υπερηφανίαν των τύφων την φυσίωση και την αλαζονίαν, την ύβριν το αγέδοχον, την υψηλό φροσύνην, γλώσσα μεγάλο ρήμωνα ισχύρο γνωμοσύνην, την αστασία την φρικτήν, την περιτολογία, την πονηρία την πόλην και την αισχρολογία. Χάρισε μη Πανάχραντε την ήθικην ανδρείαν, του θάρρος την ευστάθειαν, δώσ' μη την καρτερίαν, δώσ' μη την αυταπάρνηση, την αφιλαργυρίαν. Ζήλων μετέπει γνώσεως και άμνηση κακίαν, δώσ' μη ακαιρεότητα ευγένειαν καρδίας, πνεύμα εφές ειρηνικών και πνεύμα αληθείας, φυγάδευσον Πανάχραντε τα πάθη της καρδίας, τα πόλιον η μάγνη της ηθικής δειλίας. Θερίδεν, 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 θερίδεν.
ημέραν, το μίσος την κακίαν, την μήνην την εκδίκηση, την μνησή κακίαν, την έρηδα την εύτελη και την πολυλογίαν, την γλώσσα λγίαν την δίνην και την βομολογίαν, δώσ' μη παρθένε αίσθησιν, δώσ' μη ευαισθησίαν, δώσ' μη συνέστησιν πολλήν και ευσυνείδησίαν, δώσ' μη παρθένε την χαράν Πνεύματος του Αγίου, δώσ' μη ειρήνη την ψυχή, ειρήνη του Κυρίου. Δώσ' μην αγάπη έρωτα θείων, εξυγυγνισμένων, πολύν θερμών και καθαρών και εξυγειασμένων. Δώσ' πίστην ζώσαν ενεργών, θερμήν αγνήν Αγίαν, ελπίδα αδιάσυστον, βεβαίαν και οσίαν. Παναγία Κύριε, εν Αγία
δικαιοσύνη φύλατε εν παρθενία. Δέσποινα πάντε ευλόγητε υπέραγνε παρθένε παράδεισε. Read.